η πολιτική της κυβέρνησης αλλά και των τοπικών παραγόντων κινείται στην κατεύθυνση του ευτελισμού των κοινωνικών, των λαϊκών αναγκών, ιδίως των πιο ευάλωτων, των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Επικαλούμενη έλλειψη χώρων, έλλειψη κονδυλίων. Αν είναι δυνατόν σήμερα, που πραγματικά η επιστήμη και η τεχνολογία μπορεί σε πολύ μικρότερο χρόνο να καλύψει και τις κτηριακές ανάγκες όταν υπάρχει το επιστημονικό δυναμικό, σπαραλιάζονται και τα δικαιώματα των παιδιών στην εκπαίδευση και των δασκάλων τους να επιτελέσουν το λειτουργήμα τους στο έργο τους. Δεν ανεχόμαστε σε καμία περίπτωση έλλειψη δυνατοτήτων σε κτηριακά αποθέματα ή κονδύλια, όταν η κυβέρνηση με τις προτεραιότητες δείχνει ότι στέλνει στα σκουπίδια τις ανάγκες των παιδιών, των καθηγητών, των γονιών και ικανοποιεί τις ανάγκες με πολλά δισεκατομμύρια ανά πάσα στιγμή και όποτε χρειαστεί για τις δολοφονικές ανάγκες του νατοϊκού μηχανισμού. Και βέβαια πολλά κονδύλια τα οποία προσδιορίστηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό, τεράστια ποσά δισεκατομμυρίων για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Τώρα μπορεί να λυθεί το ζήτημα. Αυτή είναι η απέτηση και καμία ανοχή για όλα αυτά τα διλήμματα, τα επιχειρήματα τα οποία ουσιαστικά μόνο να παραπλανήσουν θέλουν τον κόσμο και να ακυρώσουν τις αγωνιστικές τους διαθέσεις. Δεν θα περάσει, θα συνεχίσει ο αγώνας μέχρι να εκπληρωθούν αυτές οι ανάγκες.